και μπουκλές, αλλά καμιά φορά ξέρεις το απλό. Είναι και το πιο ωραίο. Απλό, το απλό. Ναι. Ακριβώς αυτό που είναι. Και αυτό που σου ταιριάζει. Και ανέτα. Αυτό νιώθεις... Ναι, αν νιώθεις ναι. άνετα και όμορφα. Για να βγαίνει προς τα έξω. Και να... Γιατί όταν αισθανόμαστε, ναι. βγαίνει προς τα έξω, ελπίδα COVID-19. Και να καλωσορίσουμε και στην Εύη μας την παρέα μας. Έτσι. Είναι Πέμπτη, έχουμε και το Ευάκι μας. Καλώς την. Καλημέρα. Καλημέρα. Και τι ωραία που είσαι κι εσύ με τα μπλε σου. Μοβ. Ευχαριστώ πολύ. Αποδομώ το Λέσις Μορ, που μόλις είπε η Χριστιάνα. Ναι. Το αποδόμησα μόλις. Γιατί, μωρέ, μια χαρά είναι. Εντάξει. Μη φανταστείς και εμείς και είναι. Δινόμαστε υπερπαραγωγή. Μα, να σου πω κάτι, απλό είναι και αυτό που φοράς. Δεν είναι κάτι. Φυσικά. Απλά έχει μια διχρωμία, κάποιο σχεδιάκι, ένα, πώς το λένε, ανάγλυφα. Λαχούρι. Αλλά ευχαριστώ και για το κοντινό. Είναι, animal print. Έχει ένα ωραίο χρώμα. Όχι animal print, όχι ένα σχέδιο θα έλεγα. Δεν είναι. Δεν ξέρω αν είναι λάθος. Εγώ στην δήλωσα σχετικό και εσύ από μου. Ναι, ακούω από το Ζαχαρία και μαθαίνω. Πού είναι ο Ζαχαρίας μας. Αν μας παρακολουθεί, θα μου στείλει το μηνυματάκι και θα διευκρινίσει ακριβώς τι είναι. Μην ανησυχείτε. Αν μας παρακολουθεί, αν είναι σπίτι. Γιατί έχουμε ανεβάσει το πήχη τώρα. Έχουμε δυσκολεύσει το παιχνίδι, το στυλιστικό στην εκπομπή σου. Γιατί έχουμε τόσο κόσμο που μας παρακολουθεί. Έχουμε την Άντρια, έχουμε το Ζαχαρία. Και η δική μου η στυλίστρια, η κοπέλα που μιλείται, το ντύσιμό μου, και αυτή έχει ανέβει επίπεδο, οπότε πρέπει να είμαστε σωστοί ναι, στην ναι, εμφάνιση. Ναι. Να υπηρετούμε όλες τις μόδες. Και πάνω απ' όλα αυτό που μας αρέσει εμάς και μας ταιριάζει. Καλή, έτσι. Δεν είναι επειδή είναι στη μόδα. Αυτό που λέμε και πάντα δεν είναι, είναι στη μόδα, πρέπει ντε και καλά να το φορέσω. Όπως είπε και η Χριστιάνα με το life coaching πριν, θα φοράμε αυτό που μας αρέσει, αυτό που μας ταιριάζει και αυτό που μας κάνει να νιώθουμε όμορφα. Είτε είναι μαύρο, κόκκινο, πορτοκαλί, άσπρο, μπλε. Και θα κάνουμε θετικές σκέψεις και θετικά λόγια. Να μην λέμε, σωστό, πολύ σωστό. Να μην λέμε, ας πούμε, ξέρω εγώ, είμαι ένας βασανισμένος άνθρωπος. Αυτόματα αυτό δεν βοηθάει. Και να μην λέμε, είμαι άρρωστη. Όχι, ναι, να μην λέμε είμαι άρρωστη. Δεν λέω εγώ ότι είμαι άρρωστη. Εγώ είπα ότι άρρωστη. Είπα τους μια μέρα ανέβη μου ότι αρρώστησα και μου λένε ότι λέω ότι είμαι άρρωστη. Περαστικά, αλλά με έχουν έννοια η αλήθεια είναι και τους ευχαριστώ. Φοβήθηκε. Έτσι είναι συνεργάτες. Εύη μου να σου πω κάτι. Φοβήθηκε και άρχισε από προχθές που ξέρεις είχε κανένα δυο συμπτώματα. Λίγο κρυωμένη είναι καλέ, δεν είναι. Και άρχισε από προχθές. Δεν νιώθω καλά, Ελπίδα Ιακωβίδου μου. Δεν νιώθω καλά. Λέει και το όνομα και το επίθετο μας. Αυτό γιατί σε αποκαλεί με το όνομα τεπώνυμο. Δεν ξέρω, είναι ένα δικό της. Ένα δικό μου. Ένας δικός μου τρόπος να αποκαλώ την Ελπίδα Ιακωβίδου μου. Έτσι λέω. Ελπίδα Ιακωβίδου μου. Εκτός και το μου. Και τη δική αντωνυμία. Έχει το μου. Αχ, Θεέ μου. Λοιπόν, για πες μου τα νέα σου. Πώς είσαι, κορίτσι μας, είσαι καλά? Είμαστε μια χαρά. Έχουμε πολύ καλό καιρό, ευτυχώς. Για το Σαββατοκύριακο χαλάει. Δεν δείχνει ο καιρός ότι είμαστε σε χριστουγεννιάτικο mood, αλλά περιμένουμε χιόνια, οπότε θα δούμε τι θα συμβεί. Τουλάχιστον εσάς μπορεί να χιονίσει κάπου, ψηλά, ναι. στις βουνοκορφές. Θα χιονίσει. Δεν το βλέπουμε. Θα χιονίσει, σίγουρα. Λευκά Χριστούγεννα, αλλά μια χαρά, εμείς είμαστε συνηθισμένοι, μας αρέσει και ο ήλιος μας. Μια χαρά είναι ο ήλιος και εμείς εδώ τον έχουμε πολύ ανάγκη. Να σου πω ότι 6 Δεκεμβρίου χθες το Αγίου Νικολάου, σαφώς χρόνια πολλά σε όλους όσους γιόρταζαν, αλλά για την Ελλάδα και για το κέντρο των μεγάλων πόλεων είναι η 6 του Δεκέμβρη, μία μέρα αφιερωμένη στον Αλέξη Γρηγορόπουλο, το 15χρονο μαθητή, που πριν από 15 χρόνια έχασε τη ζωή του στα Εξάρχεια, πυροβολήθηκε από τον ειδικό φρουρό Επιμανώδα Κορκονέα. Χθες λοιπόν ήταν η επέτειος των 15 χρόνων από τη δολοφονία αυτή το 2008, η οποία μέχρι και σήμερα σηματοδοτεί τον σύγχρονο Δεκέμβρη για τη χώρα μας, με μεγάλες διαδηλώσεις, πορείες στη μνήμη του Αλέξη Γρηγορόπουλου και φυσικά επεισόδια. Το ίδιο συνέβη και χθες σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Βόλο και άλλες πόλεις, όπου στο τέλος της πορείας και της συγκέντρωσης της διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκε ο γνωστός κλεφτοπόλεμος στα γύρω στενά του κέντρου στα Εξάρχεια στην Αθήνα, με φωτιά σε κάδους, με ρήψη χημικών από πλευράς των αστυνομικών δυνάμεων και το γνωστό αυτό που συμβαίνει τα τελευταία χρόνια. Να πω ότι ήταν και λίγο σημειολογική η χθεσινή ημέρα λόγω των 15 ετών
όταν συνέβη το τραγικό περιστατικό με τη δολοφονία του Αλέξη, οι συμμαθητές του, τα 15χρονα παιδιά, βγήκαν στους δρόμους, οι late millennials όπως χαρακτηρίστηκαν τότε, γιατί έχουν γραφεί και αρκετά βιβλία για αυτή τη δολοφονία και για τα κινήματα που ξεσηκώθηκαν μετά. Είναι μια γενιά η οποία σήμερα γίνεται 30 χρονών. Μάλιστα. Μια γενιά η οποία από τα μαθητικά τους χρόνια βρέθηκε στο δρόμο να πετάει νεράντζια χαρακτηριστικά στους αστυνομικούς και να πολεμάει για τα ιδανικά της και για την ελευθερία, υπερασπιζόμενη τις δικές της αρχές και ένα συμμαθητή τους. Έγινε 30 λοιπόν και έγιναν πολλά αφιερώματα για μια γενιά η οποία εξακολουθεί κάθε Δεκέμβρη και βγαίνει στους δρόμους και ζητά δικαιοσύνη, ελευθερία και ό,τι άλλο επικυροποιείται την χρονική αυτή περίοδο. Οι ρίχτες λοιπόν του Αλέξη ήταν χθες. Βεβαίως και αντιλαμβανόμαστε την οργή και όλα αυτά τα συναισθήματα που βγαίνουν προς τα έξω, ιδιαίτερα μετά από δολοφονία ενός μικρού παιδιού. Αλλά από εκεί και πέρα το έχουμε πει και άλλες φορές, ειρηνικές διαδηλώσεις, ειρηνική έτσι επικοινωνία ορισμένων μηνυμάτων είναι αυτό που πρέπει να υφίσταται κάθε φορά και όχι αυτό που βλέπουμε σε διαμαρτυρίες. Να καταστρέφονται δηλαδή περιουσίες ανθρώπων αθώων, ανθρώπων βιοπαλαιστών που και εκείνοι μάχονται και δουλεύουν για ένα κομμάτι ψωμί, να συντηρήσουν την οικογένειά τους, έτσι. Πολύ σωστό. Αυτό είναι το καταδικαστείο από όλες τις πλευρές. Να υπάρχει φθορά σε περιουσίες ανθρώπων που δεν έχουν καμία εμπλοκή με τους διαμαρτυρόμενους. Να πούμε ότι φυσικά ήταν φρούριο η Αθήνα και παραμένει φρούριο, γιατί θα πάω στο άλλο μεγάλο γεγονός. Απλώς επιγραμματικά θα το αναφέρω, ναι, που είναι η επίσκεψη Ερντογάν στην Αθήνα. Ναι. Και είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι είναι η δεύτερη φορά που ο Τούρκος Πρόεδρος επιλέγει τη συγκεκριμένη μέρα, δηλαδή την 7η Δεκεμβρίου, τη μέρα μετά από τα επεισόδια που το κέντρο της Αθήνας είναι αστυνομοκρατούμενο, που έχουν υπάρξει κλεφτοπόλεμοι ρήψης χημικών. Αυτό είναι κάτι που προκαλεί έτσι πολλά ερωτηματικά. Λες να είναι προμελετημένο από την κυβέρνηση Ερντογάν για τη συγκεκριμένη ημερομηνία να έρχεται στην Ελλάδα? Οι αστυνομικοί κύκλοι, σύμφωνα με πληροφορίες, λένε ναι, ότι θα μπορούσε να συνδέεται με μια μέρα που οι αστυνομικές δυνάμεις είναι στο δρόμο, είναι σε όλα τα σημεία λόγω των γεγονότων. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι θα μείνει στη χώρα μας μόνο για 6 ώρες, αναμένεται να φτάσει γύρω στις 11.30 και έχει συνάντηση φυσικά με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, την κυρία Σακελαροπούλου, και με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Μάλιστα. Για να δούμε, λοιπόν, τι θα γίνει σε αυτές τις συναντήσεις και τι θα υποθεί. Πάντως, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος δεν μασάει το λόγια του, αυτό μας τα έχει υποδείξει πολλές φορές. Αυτό ακριβώς, και γι' αυτό είναι μία συνάντηση επιχειρηματικού τύπου, ούτε πολιτική, ούτε θεσμική. Υποτίθεται ότι θα πάει βάση σεναρίου. Από εκεί και πέρα όμως είναι γνωστή η στάση του Ερντογάν, πώς πυροδοτεί τις συζητήσεις. Οπότε η ελληνική πλευρά, σύμφωνα με αξιωματούχους, είναι προετοιμασμένη για όλα τα ενδεχόμενα. Μάλιστα. Η επίσκεψη αφορά μόνο στην Αθήνα. Μάλιστα. Και συνεχίζουμε. Και συνεχίζουμε, Ελπίδα και Χριστιάνα μου. Να σου πω τώρα, σκέφτηκα κάτι, είμαι περίεργη. Δηλαδή τώρα ο Ερντογάν, τι πίνει ας πούμε, τι ρόφημα πίνει, θα πιει ας πούμε άμα το κεράσουν. Και άμα πιει, άμα πίνει ας πούμε ελληνικό κυπριακό καφέ, πώς θα το ζητήσει, τουρκικό καφέ. Ναι, που είναι πιο δυνατός από τον ελληνικό. Νομίζω ναι, θα το ζητήσει τουρκικό, αλλά πρέπει να πίνει τσάι, γιατί κατά καιρούς έχει διαρρεύσει το μενού που προσφέρεται σε αυτές τις συναντήσεις. Και το δέχεται, και φαντάζομαι θα του φέρνουν μαζί και το τσάι του. Δεν ξέρω αν θα δεκτεί να τον κεράσουν ένα τσάι από ένα ποτήρι και ένα ρόφημα το οποίο δεν γνωρίζει από πού προέρχεται. Δεν ξέρω. Συνήθως, ναι. Οι ηγέτες αυτού του ελληνικού είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, αλλά νομίζω ότι θα έχει τσάι συνάντηση. Τσάι και όχι καφέ. Τι time, λοιπόν. Θα μάθω και θα σας πω την άλλη εβδομάδα. Ναι, λοιπόν.
Λοιπόν, τώρα ναι, βλέπουμε την εικόνα δίπλα και πραγματικά έχουμε συγκλονιστεί όλοι από αυτή το βασανισμό του σκύλου, του Όλιβερ. Τι γίνεται, Βρέβο, τι γίνεται, δηλαδή υπάρχει άνθρωπος που θα μπορούσε να κάνει αυτό το πράγμα? Αυτό αναρωτιόμαστε όλοι, γιατί δεν ξέρουμε πώς να αποκαλέσουμε αυτό το δίποδον, γιατί άνθρωπος δεν μπορεί να είναι. Να σου πω ότι φυσικά και υπάρχει προκατακτική έρευνα σε εξέλιξη από την εισαγγελία του Αριουπάγου αναφορικά με τις συνθήκες κακοποίησης βασανισμού του Όλιβερ στην Αράχοβα. Να σου πω ότι τις τελευταίες ώρες σοκάρουν τα ευρήματα της κτηνιάτρου, της ιατροδικαστού, η οποία ανέλησε τη βασανιστική κακοποίηση που υπέστη το σκυλάκι αυτό. Δεν μπορείς και να το πεις στην τηλεόραση τώρα. Είναι, ξέρεις, και λίγο πολύ άσχημο για να ακουστεί. Θα πω μόνο ότι το σκυλί βασανίστηκε για πάρα πολλές ώρες. Υπέστη κακοποίηση σεξουαλική με αιχμηρό αντικείμενο. Είχε σπασμένα πλευρά και διάφορες κακώσεις στο σώμα. Και προσπάθησαν οι γιατροί να το κρατήσουν στη ζωή, όπου κατάφερε και άντεξε με αυτά τα τραύματα για περίπου 11-12 ώρες, αλλά δυστυχώς η κατάστασή του ήταν τόσο σοβαρή που δεν άντεξε και πέθανε. Εύη μου, θύμισε μας λίγο, ο Όλιβερ είχε οικογένεια θέλω να το λέω, δεν ήταν αδέσποτο? Όχι, ο Όλιβερ ήταν ένα πολύ γνωστό σκυλί, ένα υπέροχο χάσκι, το οποίο ήταν ιδιαίτερα αγαπητό στην πόλη της Αράχοβας. Κυκλοφορούσε αρκετά συχνά χωρίς λουρί με τον ιδιοκτήτη του. Ο ιδιοκτήτης του γνώριζε τα σημεία που βρισκόταν ο σκύλος. Ο σκύλος ήταν αγαπητός από τους επιχειρηματίες, τους καταστηματάρχες, τους κατοίκους της Αράχοβας. Αρκετά συχνά έκοπε βόλτες και γύριζε στον ιδιοκτήτη του. Κάτι αντίστοιχο έγινε και το βράδυ του συμβάντος. Το σκυλί απομακρύνθηκε για λίγο για να κάνει μία βόλτα και δεν γύρισε ποτέ παρά μετά από αρκετές ώρες κακοποιημένο με εμφανή τα σημάδια βασανισμού. Επέστρεψε το σκυλί, κατέφερε και επέστρεψε? Κατάφερε και επέστρεψε στον ιδιοκτήτη, ναι. Μάλιστα, μάλιστα. Σοκαριστικό είναι το γεγονός ότι η Αράχοβα είναι ένα μικρό μέρος επί της ουσίας, έτσι. Μπορεί να είναι κορυφαίος τουριστικός προορισμός, αλλά είναι μια μικρή γειτονιά, θα σου πω. Χωριουδάκι είναι, καλέ. Μπράβο. Επειδή έχει πολλά καταστήματα, έχει πάρα πολλές κάμερες, έτσι, ναι, που παρακολουθούν τα μαγαζιά, τους δρόμους και τα σχετικά. Εντυπωσιακό είναι ότι η αστυνομία στην έρευνά της διαπίστωσε ότι οι κάμερες καταγραφής, όχι δεν υπήρχαν, είχαν ξυλωθεί και είχαν καταστραφεί. Αλήθεια? Από τις γύρω περιοχές. Τι ήταν προμελετημένο το έγκλημα, δηλαδή, θεωρείς? Υπάρχει μια υποψία, είναι μόνιμος κάτοικος της Αράχοβας, κάποιος που γνώριζε ακριβώς όλα αυτά, ή τουρίστας? Αρχικά να πούμε ότι υπάρχει ένα τεράστιο κίνημα οργής και στα social media για την ομερτά που υπάρχει αυτή την ώρα στην Αράχοβα, για το γεγονός ότι προφανώς κάποιοι γνωρίζουν τι έχει συμβεί και καλύπτουν τον υπεύθυνο. Αυτό προκύπτει και από τις έρευνες της αστυνομίας με τις κάμερες που δεν βρέθηκαν ποτέ, που αναζητούν βιντεοληπτικό υλικό και δεν μπορούν να βρουν. Και γι' αυτό και υπάρχει και αυτό το κίνημα τις τελευταίες ώρες στο Κάνσελ Αράχοβα από τον κόσμο, που οργισμένος ζητάει να μην πραγματοποιηθούν επισκέψεις και τουριστικές εκδρομές στην Αράχοβα μέχρι να βρεθεί ο δολοφόνος του Όλιβερ. Γιατί συζητούμε για έναν δολοφόνο, έτσι, για έναν... Εύη μου, σαφώς. Υπάρχει περίπτωση ο δράστης να μην είναι ένας, αλλά περισσότεροι, γιατί εγώ έχω αυτή την αίσθηση. Σίγουρα υπάρχουν κάποιοι συνεργοί, όπως μπορούμε να καταλάβουμε, από τον τρόπο που εκτελήσεται η έρευνα. Τα στοιχεία προκύπτουν τις τελευταίες ώρες. Έχει κυκλοφορήσει στα πληροφορία ότι μπορεί να πρόκειται για κάποιον, δεν θα πω γνωστό, θα πω για κάποιον ο οποίος έχει παρουσιαστεί στην τηλεόραση, είχε παρουσιαστεί στην τηλεόραση. Mm-hmm. Είχε παρουσιαστεί ως γνωστό πρόσωπο της τηλεόρασης ή τώρα εννοείς με αυτά όλα που έγιναν στην Αράχοβα? Είχε παρουσιαστεί και είπε την
την εκδοχή του. Έχει κολλήσει τώρα το Skype μας. Μέχρι να επανέλθει η Εύη μας, παρακαλώ να μας βοηθήσουν οι τεχνικοί. Ότι δεν είναι ένας εκπίδα μου. Ναι, γιατί... ότι είναι περισσότερα άτομα που προέβησαν σε αυτήν την... Όντως, γιατί είναι και μεγάλο σκυλί που για να το περιορίσεις και να το βασανίσεις, για να το κρατούσε, πρέπει να το κρατούσε ένας. Δεν ξέρω κι εγώ τι, δεν θέλω να το περιγράψω, δεν θέλω ούτε καν να το σκέφτομαι. Σίγουρα θα αντέδρασε το σκυλί. Άρα για να το κινητοποιήσεις χρειάζεται παραπάνω από ένα άτομο, θεωρώ. Και επίσης υποψιάζομαι ότι μπορεί να είναι και άτομα τα οποία δεν ξέρω τώρα, δεν θέλουν οι γονείς τους να τους δώσουν προς τα έξω. Είναι να την έφημα. Δεν είναι οι πληροφορίες, δεν λένε ότι πρόκειται για ανηλίκους. Οι πληροφορίες λένε ότι πρόκειται για ενήλικα, ο οποίος έχει κάνει ένα πέρασμα με την τηλεόραση. Αυτό θα πω. Δεν θα πω κάτι παραπάνω. Μάλιστα. Οι κάτοικοι στην Αράχοβα πιθανότατα να γνωρίζουν ακριβώς τι έχει συμβεί και το καλύπτουν. Πάντως, και μόνο το γεγονός ότι η υπόθεση έχει φτάσει στον Άριο Πάγο και ο εισαγγελέας ζητάει εκτεταμένη έρευνα, σημαίνει ότι τις επόμενες ώρες σίγουρα θα έχουμε περισσότερα στοιχεία από την αστυνομία. Σαφώς. Γιατί πραγματικά είναι ένα περιστατικό που δεν τιμά κανέναν μας. Έτσι. Ούτε την περιοχή, ούτε τη χώρα μας, ούτε κανέναν μας. Ο βασανισμός αυτός είναι αδιανόητος. Δεν υπάρχουν λόγοι να το περιγράψεις. Με όλο το ξεσηκωμό αυτό της κοινής γνώμης του κόσμου, του λαού, πιστεύω και εγώ ότι δεν θα αργήσουν να έρθουν να δουν το φως, έτσι, νέα στοιχεία και να βρεθεί και ο ένοχος ή η ένοχη. Είμαι σίγουρη γι' αυτό. Πολύ σωστά. Λοιπόν, Εύη μου, θα μας ενημερώνεις γι' αυτό, θα το παρακολουθούμε κι εμείς βεβαίως. Πάμε στο επόμενο μας θέμα. Λοιπόν, γνωρίζουμε τις Αμαζόνες. Εμείς οι γυναίκες τώρα έχουμε πει ότι είμαστε ικανές για όλα, δεν το συζητάμε, ξεπερνάμε αυτόν και δυνάμεις πάντα. Έτσι κάνει λοιπόν και η 30χρονη Θεοδώρα Δούρου, η υποσμηναγός, η πιλότος των μαχητικών αεροσκαφών, η οποία επελέγει να εκπροσωπήσει τη χώρα μας στο Top Gun, όπως λέγεται. Α, τι είναι το Top Gun? Μόνο την ταινία ξέρουμε. Εμείς το ξέρουμε από τον Tom Cruise. Το οποίο υποτίθεται ότι ναι, ήταν το Top Gun του πολεμικού ναυτικού της Αμερικής, που ήταν η κορυφή των κορυφαίων. Κάτι αντίστοιχο υπάρχει και στην πολεμική αεροπορία. Όπου συμμετέχει σε αυτή την παγκόσμια άσκηση και εκπαίδευση φυσικά η χώρα μας, με δύο πολεμικά αεροσκάφη τύπου Mirage 2000. Μάλιστα. Σε ένα εκ των αυτών, γυναίκα πιλότος. Μπράβο. Μπράβο. Το 30χρονο κορίτσι, ναι, η Θεοδώρα Δούρου λοιπόν. Το 30χρονο κορίτσι δεν είναι η πρώτη φορά που εκπροσωπεί τη χώρα μας σε τέτοιου είδους εκπαιδεύσεις. Αυτή είναι η δεύτερη φορά. Προηγήθηκε μία στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και τώρα στην αεροπορική βάση της Ισπανίας. Το εντυπωσιακό είναι ότι επιλέγεται όχι μόνο για τις επιδόσεις, αλλά επιλέγεται και από τους συναδέλφους της. Είναι μεταξύ των κορυφαίων της Ευρώπης και μία από τους κορυφαίους της χώρας μας και φυσικά της αξίζουν πάρα πολλά συγχαρητήρια. Και γιατί όχι, δηλαδή, εν έτη 2023, γιατί να υπάρχουν αντροκρατούμενα επαγγέλματα, γιατί. Δεν υπάρχει τίποτα που να μπορεί να το κάνει και μια γυναίκα, έτσι, και αποδεικνύεται καθημερινά. Ακριβώς. Να θυμίσω ότι στη συγκεκριμένη βάση της Ισπανίας το 2015 υπήρξε ένα τραγικό δυστύχημα. Είχαν χάσει τη ζωή τους δύο Έλληνες πιλότοι μαχητικών αεροσκαφών. Θυμόμαστε όλοι ότι είχε δημιουργηθεί θέμα με το αεροσκάφος που έπεσε πάνω στα άλλα αεροσκάφη. Η κυρία Δούρου και η συναδελφή της απόδειξαν φόρο τιμής στο συγκεκριμένο σημείο και εκπροσωπούν επάξια τη χώρα μας σε κάτι στο οποίο είμαστε πρωτοπόροι, είμαστε κορυφαίοι, οι γυναίκες ξεχωρίζουν και θα ξεχωρίζουν. Και θα πω μόνο αυτό, ότι το κορίτσι αυτό που χαρακτηρίζεται εννοείται αντράκι και όχι μόνο από τους συναδέλφους της. Από πολύ μικρή έβλεπε τα αεροπλάνα, τα μαχητικά να περνάνε πάνω από το σπίτι της, από ένα χωριό έξω από την Λαμία και σκεφτόταν και ονειρευόταν πότε θα καταφέρει να είναι και η ίδια μία πιλότος. Και τα έχει καταφέρει, δεν είναι μόνο μία πιλότος της πολεμικής μας αεροπορίας, είναι μία από τις κορυφαίες στην χώρα μας με πολύ λαμπρή καριέρα μπροστά της. Φαντάζομαι θα έχει δει και το Top Gun πάρα πάρα πολλές φορές. Αγαπημένη της ταινία θα σίγουρα. Είναι. Σίγουρα, σίγουρα. Βέβαια. Λοιπόν, Ευάκη μας αγαπημένος, ευχαριστούμε για ακόμη μια φορά. Μας εγώ αρέσει έτσι να συνομιλούμε μαζί σου. Μια ερώτηση θέλω να κάνω μόνο. Βεβαίως.
Το Γιάννη τον Στάγκλο που τον ξέρεις. Τον ξέρουμε και μ' αρέσει πάρα πολύ ως ηθοποιός, να ξέρεις, όπως και πολλούς. Ναι, έχει και ωραία φωνή, έτσι. Ωραία φωνή. Φανταστική φωνή. Όχι, το ρωτάω γιατί ψάχνουν να δούμε ποια είναι η παρουσιάστρια που έχει σχέση μαζί του. Και είπα να σε ρωτήσω. Ναι, δεν είπανε για Κύπρια. Δεν το ξέρουμε. Έχει αφήσει να εννοηθεί ότι είναι μια κορυφαία παρουσιάστρια, αυτό. Δεν είπανε για Κύπρια. Μα δεν είπανε για Ξανθιά. Όχι, δεν είπανε για Ξανθιά. Όχι, ε. Όχι, δεν προσδιορίστηκε. Δεν προσδιορίστηκε. Προς το μελαχρινό μπορεί να πάει. Το μελαχρινό πάει. Δεν είμαι εγώ, όχι, δεν είμαι εγώ. Δεν είπανε για Κύπρια, θα ήταν λίγο άλλη πιο... Άλλη μια διεύθυνση. Ναι. Άλλη μια διεύθυνση, θα ήταν λίγο πιο προσδιορισμένο αν ήταν. Δεν τον έχω γνωρίσει τον κύριο Στάνκογλου, αν και θα ήθελα, γιατί το θαυμάζω ως ηθοποιό βεβαίως. Έγινε κίνημα με τις παρουσιάστριες. Έγινε κίνημα με τις παρουσιάστριες. Βγαίνουν μια και απαντάνε. Αν είναι ή αν δεν είναι. Μέχρι τώρα έχουμε τη διάψευση της Φέης Κορδά, νομίζω, Εύη μου. Και τη Σύζη Χριστίδου. Ναι, και τη Σύζη Χριστίδου και τώρα και της Ελπίδας Ιακωβίδου μου, ναι, που λέει και η Χριστιανά. Σωστό. Είναι και αυτό. Λοιπόν, δεν είμαι εγώ. Θα δούμε ποιες άλλες απομένουν. Έχετε καμιά υποψία εσείς, κυρίες μου? Όχι. 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 Σίγουρα δεν είναι η Σύζη Χριστίδου. Άντε, αν θέλεις να μας πιάνε εμάς και να αρχίζουν να συζητούν. Ναι, βγήκε χθες και ξεκαθάρισε χθες. Α, παιδιά, αυτό μου διέφυγε. Ναι, χρειάστηκε, λέει, να μιλήσω με τα παιδιά μου και όλα τα σχετικά. Μάλιστα. Αναμένουμε να δούμε. Η Ελπίδα Ιακωβίδου πάντως δεν είναι. Όχι, Εύη μου, δεν είμαι. Αν και κάποιοι λένε ότι χωρίς καπνό φωτιά και τέτοια, χωρίς φωτιά καπνό ζευγαίνει, κάτι τέτοια από αυτά από εκείνα. Και καλά για τη Σύζη Χριστίδου και τον Γιάννη Στάνκογλου. Εν τούτης η ίδια ξεκαθάρισε πως δεν είναι αυτή η παρουσιάστρια. Δεν είναι. Γενικότερα ότι της δημιουργήθηκε και θέμα. Λοιπόν, Εύη μου, πού την Εύη. Καλημέρα, μορφημέρα, καλή εκπομπή.